Τραζότα, setup σας. Τώρα μπορείτε να σταματήσετε να με κράζετε και εμένα που έχω να ανεβάσω τελευταίο σκράζο. Από πότε? Το τελευταίο κράζο τα setup σας 24 το Οκτώβριο του 2021. Κάτι μου λέει, παιδιά, από τότε έχετε στείλει τόσα πολλά setups που δεν νομίζω να προλάβω να τα κράξω όλα στο κράζο τα setup σας 3. Και θα έχουμε και 4 και 5 και 6. Παρ' να θέλει να στείλει και εσύ το δικό σου setup, links με φύγει για το Discord. Μπαίνει στο Discord και έχει ένα καναλάκι εδώ setup στείλε εδώ και το στέλνεις εκεί, όχι στο general, όχι δε σε αυτό Axel, αλλά στο setup στείλε εδώ. Έχω κάνει scroll all the way back στο Οκτώβριο στο Discord server μου και από ό,τι βλέπω ξεκινάμε με ένα ωραίο setup από τον Esco, το οποίο παρατήρησα. Έχει κρεμασμένο tablet εδώ και οπότε φαίνεται και δεύτερη τηλεόραση. Τώρα το tablet δεν ξέρω για ποιο σκοπό είναι εκεί, αν απλά έχει βάλει μαγνήτη στον τοίχο και φορτίζεται εκεί πέρα. Παρ' αυτά, αυτό είναι ένα από τα ωραία clean setup. Και εδώ έχουμε ένα setup από deleted user, οπότε φαίνεται μπήκε και έστειλε setup και βγήκε, ο οποίος φαίνεται αυτή η φορά να είναι subscriber, παιδιά, γιατί ξέρω σε ένα από το προηγούμενο βίντεο αυτό δεν είναι καν subscribe σε σένα. Δεν μπορώ να τον κόψω από το βίντεο, παιδιά, τι να κάνω τώρα. Γενικά βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα εδώ, οπότε φαίνεται στο πάνω ραφάκι έχει πάρα πολλά μικρά Legos και τι δεν έχει. Έχει φωτογραφία από ένα cute σκυλάκι εδώ πέρα όταν ήταν κουτάβι. Εδώ κάτω δεν ξέρω τι είναι αυτό το κουτάκι. Μπορεί να είναι για cable management, παιδιά. Μπορεί να έχει μπήξει εκεί μέσα όλα τα καλώδια, πολύπριζα και ό,τι δεν έχει δεν έχει. Έχουμε και θερμόμετρο. Είναι εποχές τώρα που αρρωσταίνουμε. Ο Manolo Plant εδώ πέρα έχει ένα τέρμα μικρογραφείο. Παρ' αυτά καταφέρνει να βάλει πάνω Xbox, που το οποίο κρέμεται για τη ζωή του αυτή τη στιγμή, λογικά με τα καλώδια. Για το PC όμως χρειάστηκε άλλο μικρό τραπεζάκι, αυτό που έχει δίπλα από το κρεβάτι σου για να φας το πρωινό σου. Και πάνω τώρα που το βλέπω κρέμεται για τη ζωή του το ραφάκι, το οποίο έχει ένα μεγάφωνα και την κονσόλα ήχου, το στέρεο όπως λέγεται. Ελπίζω να είναι καλά καρφωμένο στον τοίχο, φίλε. Αριστερά μία έξτρα οθόνη από ό,τι φαίνεται, με το LED που παίζει να τον τυφλώνει καθώς οδηγάει εδώ πέρα, με το ωραίο racing setup, το οποίο φαίνεται ότι μπορεί απλά να το κουνήσει και να κάτσει κανονικά. Ο Johnny Δένας εδώ πέρα, παιδιά, μας στέλνει σε τα πάρα που βλέπετε βιντεάζεις και έχει και την αρόζη και την έδευα και το sneak που μπορεί να χρησιμοποιήσει το χωρικό Axel. Αλλά αυτό το βίντεο συγκεκριμένα είναι χορηγούμενο από eneba.com. Να σε καλά ρε Johnny για την πάσα. Τσέκαρε link στην περιγραφή για eneba.com. Games σε καταπληκτικές τιμές. Τσέκαρε παιχνίδια κάτω από 10 ευρώ, τεράστια ποικιλία. Ελληνικές PlayStation Plus κάρτες και ψηφιακές δωροκάρτες για οποιοδήποτε πλατφόρμα. Και στο checkout, don't forget, use code DAXEL για 300 κτωσούλα. Έχουμε πάει σε άλλο shot εδώ πέρα και είναι αλλάζει εντελώς εικόνα που είχαμε πριν με τώρα. Έχει PlayStation 2 εδώ πέρα. Το κρατάει εκεί. Δεν το έχει βάλει στο κουτί. Το κρατάει για να το δείξει. Είναι ωραίο αυτό. Αν είχα περισσότερο χώρο, θα είχα τις κλασικές μου κονσόλες να φαίνονται στο δωμάτιό μου. Αλλά δυστυχώς δεν έχω τον χώρο. Πάρα πολλά βιβλία, πάρα πολύ διάβασμα. Καλή επιτυχία, παιδιά. Καλή επιτυχία. Αν και είναι καλοκαίρι, εγώ κλείνω διακοπές. Ο Στίσκο εδώ έστειλε το setup. Το οποίο, όχι, παιδιά, δεν έχω χαμηλώσει το brightness. Απλά μας έχει βγάλει το κανάλι μου και το promo του subscribe, λίγο τα κόκκινα φανάκια του PC και εδώ μπορούμε να δούμε και λίγο από το setup. Άλλη φορά, παιδιά, άψτε κανένα φως, βάλτε το έχει στον flash να δω τι γίνεται εδώ πέρα. Ο KN Exhaust εδώ πέρα με σεταπάρα με δύο τετραγωνικές 4x3 ratio οθονάρες και φυσικά κοιμό, παιδιά, κοιμό ό,τι πιο καλό, έτσι. Στην αρχή νόμιζα ότι είναι κάποιο tower που είναι κλεμμένα από το σχολείο, ξέρω τα παλιά άσπρα towers που είχαμε στο σχολείο στα μαθήματα. Αλλά όποτε φαίνεται απλά προτίμησε να έχει άσπρο tower, λογικά για να ταιριάζει με τις οθόνες του που έχει, η οποία η μία για να είναι το ίδιο ύψος με την άλλη, φαίνεται να στήγει πάνω σε ένα βιβλίο. Ποιος χρειάζεται τώρα τα βιβλία, τη βιβλία ρε. Γενικά καλώδια παντού, αλλά το πιο σημαντικό, το modem είναι εδώ πάνω, έχει το καλύτερο ίντερνετ στο σπίτι. Ο Asex εδώ πέρα στέλνει ένα ωραίο clean setupάκι, το οποίο φαίνεται όσο και όσο χώρεσε στο δωμάτιό του, γιατί βλέπω εδώ έχει το κρεβάτι του. Έχει παρά αυτά το gaming desk, το οποίο έχει και μέρος που μπορείς να βάλεις την
το μπουκαλάκι σου ή το φραμπέ σου ή το σνίκ σου. Για να μην παίζει κατάλληλο και να γυρίσει, να μπουν ήδη και να φύγει όλο ο καφέ πάνω στο γραφείο και πάνω στο PC εδώ κάτω που στέγει δίπλα από το καλοριφέρ, ρε παιδιά. Υποτίθεται χειμώνα κάνουμε overclock για να πιάνουμε καλύτερε ταχύτητε. Αλλά άμα είσαι το καλοριφέρ εκεί πέρα δεν αξίζει. Όπως κατάλαβες πηγαίνουμε έτσι σε λίγο clean setup-άκι, λίγο ό,τι να είναι setup-άκι. Προσπαθώ να τα μπαλαντσάρω παιδιά και όπως είπα και σε προηγούμενα βιντεάκια, δεν μπορώ να βάλω όλα τα setups μέσα σε ένα βίντεο, ειδικά τώρα που έχω αργήσει τόσο πολύ. Σε περίπτωση αν δεν έχει μπει το setup σου, μπορείς να το ξαναστείλεις μετά από αυτό το βίντεο. Αλλά αν έχει μπει, μην το ξαναστείλεις σε παρακαλώ, δεν έχεις κάνει κάποιο τεράστιο upgrade. Δεν σου λέω τώρα να μου αλλάξεις, ξέρω εγώ, ένα ποντίκι να μου στείλεις κοινό φωτογραφία. Δεν θυμάμαι τι μου έχετε στείλει και τι δεν έχετε στείλει, έτσι. Θα μπει το ίδιο setup 15 φορές στα 15 βίντεο. Στα 30 παιδιά έχουν πρόβλημα με τη μίμη, τι να κάνουμε. Παιδιά, δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ όταν αγοράζω κάτι, σίγουρα κρατάω το κουτί δίπλα από το γραφείο για να βλέπω. Ναι. Είναι το PlayStation 5 που αγορά. Δεν μου φτάνει το PlayStation 5 που στέγει εκεί πέρα. Θέλω να βλέπω και το κουτί εγώ. Επίσης, ποιος ρισκάρει και βάζει κάτι, οτιδήποτε ποτό πάνω στο PC. Γιατί είναι για να κουλάρει, ξέρω, το έχεις βγάλει τώρα από το θάλαμο και το βάζεις πάνω για να κουλάρει. Πολύ επικίνδυνο εκεί πέρα και είναι δίπλα και το PlayStation. Το mouse pad, από ό,τι φαίνεται, χωράει δύο ποντίκια το πολύ. Αλλά εντάξει, θα πεις και εσύ έχει ένα μικρό γραφείο, δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Τώρα παρατήρησα πάνω use code Daxel και παρατήρησα ότι έχει κάνει μικρό προσωπάκι στη λάμπα εδώ. Αυτά μ' αρέσουν! Αυτά μ' αρέσουν! Αυτά γυρεύω! Ο Άγγελος εδώ με το κλασικό γραφείο που ξέρω εγώ παίρνουμε στο δημοτικό. Με ένα mousepad το οποίο φαίνεται να έχει μπει στο πλυντήριο κατά λάθος από τη μαμά και έχει γίνει έτσι όπως εκείνη. Ωραίο πληκτρολόγιο παρόλα αυτά. Το επόμενο upgrade νομίζω είναι το mousepad. Και όπως βλέπω και μία οθόνη η οποία στέγει πάνω σε ένα κουτί από χαρτομάντιλα. Αλλά τα καλώδια, ρε φίλε, να πεις και εσύ τι να κάνει τώρα. Ξέρω εγώ, βγάλε μία τρύπα από πίσω. Πάρε ένα drill, πες του πατέρα. Πατέρα! Θέλω να τρυμπήσω το γραφείο. Τι θες, ρε! Ο Irish εδώ, μπορώ να πω, από όσα βλέπω, χωρίς πότα σε αυτή η φωτογραφία, έχει κάνει πολλή δουλειά στο cable management. Μέχρι και το. Δεν είναι router αυτό. Είναι extender. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται τώρα. Θα μπορούσε το actually να το κρεμάσεις κάτω από το γραφείο για να μην φαίνεται στον τοίχο να το κάνεις ακόμη πιο καθαρό. Από αυτά έχει χωρίσει και το PlayStation του και το PC του. Και το PlayStation 4, το οποίο σε αυτή τη φάση εγώ απλά θα το βάζα κάπου κάτω αν το χρειάζεσαι ακόμα να παίξεις λίγο στο PlayStation 4. Θα ήθελα να δω όμως περισσότερο παιδιά, να φαίνεται λίγο το φως. Έχουμε και το Γιάννη που βγάζει screen shots αντί να βγάλει φωτογραφία. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είναι κάποιος φίλος του. Παρ' αυτά, Γιάννης είναι ακόμη ένα άτομο που το αρέσει να έχει κουτιά δίπλα από το σεραντού. Άνοιξε το ποντίκι τώρα το κουτάκι και να βλέπω και το κουτάκι, μην φύγει πουθενά. Οπότε φαίνεται ο Γιάννης χειρίζεται και το τηλέφωνο του σπιτιού. Ο γραμματέας του σπιτιού είναι ο Γιάννης. Παρ' αυτά υπάρχει μια προσπάθεια για cable management. Το εκτιμώ αυτό. Ο Κυριάκος Παππούς εδώ είδε το βιντάκι και βιάστηκε τόσο πολύ να βγάλει φωτογραφία να στείλει στο Discord που ξέχασε τις παντόφλες του εδώ κάτω. Στο γραφείο. Κοίτα, είναι λίγο κρίμα που η δεύτερη οθόνη κρύβει το PC. Κάτι πρέπει να κάνεις εδώ πέρα με αυτό και με τα καλώδια. Και με το φως, παιδιά, και με το φως. Ναι. Δεν ξέρω. Ξέρεις πιθανό να είναι το setup του Γιάννη που έχει στείλει εδώ πέρα. Ένα HP laptop, δεν ξέρω, που παίζει όσο και όσο αν τρέχει το Roblox. Με ακουστικά από κλασικό tech support που έχει δει σε όλες τις ταινίες και όλα αυτά. Το mousepad είναι ένα βιβλίο του σχολείου. Και καλά, αφού. Τι χρήση να έχει το βιβλίο του σχολείου παρά το mousepad. Καλύτερη χρήση είναι. Επίσης, από ό,τι φαίνεται, ακούει μόνο το δεξιφτή, γιατί και τα δύο μεγαφωνάκια εδώ τη GMB είναι στα δεξιά. Δεν ξέρω, δεν φτάνει το καλώδιο να πάει το άλλο αριστερά. Ο Χριστάκης εδώ πέρα φαίνεται όλο το budget πήγε σε RGB, παιδιά. Η οθόνη ξεχάστηκε κάπου στην πορεία. Φαντάζομαι αυτή τη στιγμή που κάνω το βίντεο, όλα τα setups που κράζω και τους λέω αυτό και αυτό και αυτό, να μου γράφουν comments. Ναι, έχω αλλάξει τη οθόνη πριν 3 μήνες, αξελούκο. Το έστειλα πριν 5! Απλά φαντάσου κάθε φορά που μπαίνεις στο δωμάτιο σου, η μητέρα σου ή ο πατέρας σου, να σου κουπανάνε το γραφείο, το οποίο μπορεί να σου ρίξει και το PC σιγά σιγά κάτω. Επίσης, δεν ξέρω, πονάει λίγο η πλάτη μου πάνω σε αυτή την καρέκλα όπως το βλέπω. Άμα κάθεσαι πάνω σε αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, 5-6 ώρες, είναι ένα πρόβλημα, πιστεύω. Captain Costa, ελπίζω δεν κάθεσαι πάνω σε αυτό όταν παίζεις games, γιατί πριν λίγο είπαμε την άλλη καρέκλα, αυτή είναι 1000 φορές χειρότερη. Ο Πίκλας εδώ πέρα
έχει θερώσει το γραφείο του με όλα τα καλώδια από κάτω που έχει μπάσει και μην φύγει πουθενά το γραφείο τώρα. Ό,τι καλώδιο έχουμε να το τυλίξουμε γύρω από τα πόδια. Αν πάρουμε το γραφείο, θα πάρουν όλα μαζί. Παρ' αυτά, εκτιμώ το mousepad, παιδιά, από το Carrefour. Πριν 10 χρόνια είχα κι εγώ ένα τέτοιο. Ο Λαδούκος εδώ πέρα με πάρα πολύ clean setup και με γραφείο από IKEA, το οποίο και το είχα και εγώ, ήταν το πρώτο μου καλό γραφείο. Άμα δεις εδώ έχει χεράκι που το βγάζεις και το σηκώνεις με το χέρι σου πάνω. Αυτό ήταν πριν πάρω το ηλεκτρικό της Ζαρόζη γραφείο και είναι ό,τι καλύτερο. Πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ στιβαρό. Γενικά από ό,τι φαίνεται έχει το white vibe εδώ. Έχει και γεράκι, παιδιά, για μας. Να το εκτιμήσουμε λίγο, να εκτιμήσουμε το κεράκι για το setup που έχει στείλει, έτσι. This is from Google, isn't it? He tried it. Και αλήθεια λέγεται, μόλις ξενέρωσα γιατί είδα εδώ πέρα τα plugs και είναι της Αμερικής, που σημαίνει ότι αυτό το setup είναι από Google. Και φαντάζομαι πολλοί θα μου αφήνετε σχόλιο αυτή τη στιγμή. Ξελόγω, αυτό ήταν από Google και αυτό από το YouTube. Αυτό το έκλειψα από... Δεν μπορώ να τα ελεγχώ όλα, παιδιά. Ο Φραπέ Gamer 03 εδώ μας στέλνει το setupάκι του μαζί με το Discord μας και την Ultimate Team του από το Οκτώβριο, λογικά. Έχει και το Top Shot εδώ τα αριστερά, έχει το PC του και μας έχει και από κάτω την προσπάθεια για το Cable Management. Ξέρεις τι, το με λίγο duct tape, παιδιά, μπορείτε να κάνετε θαύματα με τα καλώδια σας και εσείς. Ο Glopikman 13 εδώ πέρα μας στέλνει το setup του. Ωραία, βλέπεις, είναι σκοτεινά, αλλά έχει στείλει και ένα που έχει φως, ρε παιδιά, και μπορείς να δεις ότι έχει εδώ κάτω μια τιμονιέρα, ένα ντελπισάκι. Αυτό τώρα, αν είναι το μεγάφωνο που νομίζω ότι είναι, που είχαμε και στα σχολεία, στις γιορτές που βάζανε και... Παίζει μουσική πάνω σε αυτό στο σπίτι, ε? Λογικά όλη η γειτονιά ακούει από αυτό το μεγαφωνάκι. Του φίλου Dr. Nefario το setup του περιέχει από ένα κομωδίνο, ένα PlayStation, αυτό είναι. Είναι console setup, το πιο απλό που μπορείς να κάνεις. Παρ' αυτά τα λουλουδάκια στο κομωδίνο, πόσο cute είναι, πόσο cute. Και νομίζω, παιδιά, με αυτό το setup έχω καλύψει τα setups του Οκτωβρίου. Συγγνώμη αν έχετε στείλει setup το Μάρτι και δεν έχει μπει ακόμα. Κάπου τον επόμενο Δεκέμβρη θα μπει. Παρ' αυτά, όντως, θα προσπαθήσω να ανεβάσω αυτά τα βιντεάκια τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Θέλω να είναι κάτι πιο special στο κανάλι, δεν θέλω να το σπαμάρω κάθε Σαββατοκύριακο. Αν και θα έπρεπε τώρα που έχουμε δεν ξέρω πόσους μήνες εκεί πέρα, παιδιά. So, link στην αρχή του Discord, μπαίνεις, στέλνεις το setup σου και μιλάς και στο general, γιατί γενικά chillάρω στο Discord μου αρκετές φορές. Πατσακά στο like, share, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye! Τσέκρα link στην περιγραφή για enema.com. Games σε καταπληκτικές τιμές και σε προσφορούλες. Ελληνικές PlayStation Plus κάρτες. Διάφορες gift cards για διάφορες πλατφόρμες. Και γενικά μεγάλη ποικιλία από διάφορα video games σε καταπληκτικές τιμές. Και στο checkout, don't forget, use code DUCKSELL για 3% εκτοσούλα. Θα το βάλω και στο τέλος τα outro. Που κάνω record, ξέρω εγώ το.